χθες πραγματοποιήθηκαν πράγματι οι εκλογές του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Είχαμε μια μεγάλη προσέλευση. Στις κάλπες προσήλθαν μέλη των οικονομικών επιμελητηρίων της χώρας για την ανάδειξη των νέων διοικήσεών τους σε πανελλαδικό και τοπικό επίπεδο. Η παράταξη Δημοκρατική Κίνηση, οικονομολόγων και συνεργαζόμενοι με επικεφαλής τον Κωνσταντίνο Κόλλια αναδεικνύεται νίκη τρεις εκλογές. Μεγάλη πιθανότητα να υπάρξουν 4 έδρες στην Πελοπόννησο. Μπορώ να σας πω ότι ψηφίσανε 201 άτομα. Σε σχέση με την προηγούμενη φορά αυξήθηκε ο αριθμός κατά 35, αν δεν κάνω λάθος. Η ΔΚΙΟ βγήκε πρώτη στο νομό. Τώρα τα ποσοστά δεν τα ξέρουμε ακριβώς, θα τα υπαριθέσουν στην πορεία και μπορούμε να τα ξαναπούμε. Γενικά, πρώτη και βγήκε πρώτη και πανελλαδικά, ξαναεκλέγεται ο κύριος Κόλλιας στο Οικονομικό Επιμελητήριο ως πρόεδρος και τώρα αναμένουμε τα αποτελέσματα από τους άλλους νομούς, γιατί με βάση αυτά που έχουμε υπάρχει μια πιθανότητα, τουλάχιστον στο 11ο τμήμα που είμαστε εμείς εδώ στην Πελοπόννησο, να αποκτήσουμε τέταρτη έδρα, ενώ στις προηγούμενες εκλογές οι έδρες ήταν τρεις. Περιμένουμε να δούμε τέλος πάντων τι θα γίνει, γιατί η διαφορά μας είναι ουσιαστικά σε τρεις σταυρούς, τρία ψηφοδέλτια, συγγνώμη, και μπορεί να έχουμε και τέταρτη έδρα νέα για την Πελοπόννησο. Είναι σημαντικό αυτό βέβαια. Πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτό δείχνει την άνοδο της παράταξης και γενικά την αποδοχή του κόσμου στα πρόσωπα που έβαλαν υποψηφιότητα.